Προσπάθησα να γράψω 5 πράγματα χθες σε σχέση με το βιβλίο. Και ξεκινάω με την μορφή ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα, γιατί να γράψω ένα βιβλίο εκλεκτικές επιστήμες. Υπάρχει λόγο για μένα. Μια συζήτηση χρειάζεται, δεν χρειάζεται κλπ. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή με μεγάλες αντιφάσεις. Το είδαμε πάρα πολύ έντονα αυτό και το καιρό της πανδημίας. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια τρομερή ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα δεδομένα τα οποία παράγονται επιστημονικά με δημοσιεύσεις είναι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, δηλαδή για εκατομμύρια δημοσιεύσεις, οι οποίες γίνονται συνεχώς, με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και άλλα. Και ταυτόχρονα ο αναθεωρητισμός και η μεταφυσική να κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο, να τον ακούμε παντού και είναι χαρακτηριστικό αυτό που να το συνδέσω και με την αστρονομία για παράδειγμα. Σε πόσες πρωινές εκπομπές, ακόμα και οι ενημερωτικές θα δείτε ας πούμε τα άστρα το πρωί που θα μαθαίνετε γίνεται. Και σε πόσα προσταν τα ζώδια και τα λοιπά. Και όλη αυτή η συζήτηση που έγινε και σχέση με την πανδημία, το αν υπάρχει ο ιός, δεν υπάρχει ο ιός, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, ακούστηκαν τρελά πράγματα. Με αυτή την έννοια νομίζω λοιπόν ότι σαν επιστήμονες οφείλουμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι μόνο το να παράξουμε μια επιστήμη, που και εδώ πλέον έχει αλλάξει η διαδικασία, γιατί δουλεύουμε για μια συλλογική διαδικασία. Δεν μπορεί να μιλάς πλέον ότι ο ένας επιστήμονας θα κάνει κάτι μόνο του. Και λόγω της συνθετότητας των προβλημάτων που υπάρχουν και λόγω του όγκου των δεδομένων που υπάρχει. Και εδώ έχει κοινωνικοποιηθεί αυτό το έτσι κάπως και αυτή η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε κάτι που είναι να φτάσει όλο αυτό σαν τρόπο σκέψη, σαν δεδομένα, σαν την ίδια την επιστήμη συνολικά στην κοινωνία που ζούμε. Διότι αλλιώς είμαστε κλεισμένοι σε κάποιον μακρινό πύργο, ας πούμε, την κουραπονζέρα, ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα παρακάτω. Βοηθάει, λέει, με επιστήμη σε αυτό. Κατά την άποψη βοηθάει. Με ποια είναι, την έννοια ότι μπορεί να περιγράψεις έναν τρόπο σκέψης, κάποια δεδομένα, σε ένα γενικότερο επίπεδο, χωρίς να δεις τις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί κατά τα ψέματα πίσω από όλα αυτά που θα διαβάσει ακόμα και αυτό το βιβλίο, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι, άνθρωποι που δουλεύουν χρόνια ολόκληρα, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες, δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι. Για να μπορέσουν αυτό που υπόθηκε και πριν, τον τεράστιο όγκο δεδομένων να τον επεξεργαστεί, να τον δει και πρέπει ακόμα και φωτογραφίες που έχουμε μέσα. Πολλές από αυτές δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι επεξεργασμένες μέσα από τα δεδομένα τα οποία παίρνουμε για να δούμε τον τρόπο που είναι. Άρα βοηθάει και η κοινωνική επιστήμη σε αυτό. Κατά την άποψή μου βοηθάει. Και οφείλουμε εμείς να ρευστούμε σε αυτό το πράγμα να το βγάλουμε. Μπορεί να γίνεται με άρθρα, όπως βάλουμε σε παράδειγμα επίσης χρόνια αυτογραφούσε στο Δήμα για να μιλάω στις άλλες εκπαιδεύσεις του Δήμου, στο Δήμο βασικά, με εξαιρετικά τόσα διάφορα θέματα. 23. 23 χρόνια. Ναι. 23 ολόκληρα χρόνια. Έχει και αντίστοιχα άλλα βιβλία. Και το δικό του βιβλίο που βγήκε πέρυσι, ένα χρόνο περίπου το δικό μου εξίσου ενδιαφέρον, η αστυνομική καθημερινότητα. Την καθημερινή ζωή. Την καθημερινή ζωή από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κύπρου. Και άλλοι άνθρωποι συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω αν είναι κάτι, όχι ακόμα, θα ξεκινήσει. Για να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Το δεύτερο, και για τους επιστήμονες βοηθάει και για την επιστήμη, με ποια έννοια. Κακά τα ψέματα, λειτουργεί σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια τεχνικά, κάπου χάνει το γενικό, το ξεχνάς. Προσπαθείς να λύσεις μια εκίσωση, τρως τη ζωή σου και με τα δεδομένα τα συγκεκριμένα και ξεχνάς λίγο το γενικό. Σε βοηθάει κάπου να επιστρέφεις στο να σκεφτείς το γενικό. Έτσι, όχι μόνο το συγκεκριμένο ειδικό θέμα το οποίο εσύ μελετάς σε κάθε φάση. Να έχεις λίγο να ξαναδείς τη μεγάλη εικόνα, να το πω έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια απευθύνεται όπως έγραψα και μέσα και στους μη ειδικούς, αλλά και στους ειδικούς, όχι για να τους δώσουμε περισσότερη ειδική γνώση, έτσι. Δηλαδή, αν φτάσουμε για τον Γιάννη τον Κόλια που κάνει και παρακτησιακή αστρονομία ταυτόχρονα, είναι όχι απλά δεδομένα, έτσι, είναι πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας. Το θέμα είναι η γενική εικόνα όμως εδώ πέρα, πώς όλα αυτά τα συμβάνουν, θα πω και πάνω κάτω. Γιατί είναι βιβλία αστρονομίας και όχι κάτι άλλο της φυσικής.
Πρώτα απ' όλα, γιατί ο ουρανός, τα άστρα, το διάστημα ήταν ο λόγος που αποφάσισα να δω στο τμήμα φυσικής να γίνω φυσικό να κάνω διδακτορικό. Οπότε με αυτή την έννοια, παρότι έφυγα λίγο από την αστυνομία και πήγα στην δυναμική στη συνέχεια των σπουδών και τη δική μου δραστηριότητα, παρά τα αυτά όμως, έτσι είναι. Καλό είναι πάντα να θυμούμε τις ρίζες, ας πούμε, και τις άκρες. Δεν είναι ως μόνο αυτό. Γενικά η αστυνομία και ο ουρανός είναι ένα θέμα του ελίκη τους ανθρώπους. Όλοι τα βράδυ του καλοκαιριού θα κοιτάξουμε τα άστρα κάποια στιγμή και κάτι θα δούμε. Κάτι θα πούμε, κάτι θα συζητήσουμε, έτσι είναι. Λίγο τον αστερισμό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τραγούδια, ποίηματα, βιβλία, όλα έτσι, συμβάλλουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μας ενδιαφέρει γενικά, αυτό είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι ξέρουμε πολύ λίγα γι' αυτό. Για τα αντικείμενα που αποτελούν, τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν. Για παράδειγμα, όσοι ξέρουν ότι όλα αυτά που βλέπουμε στον ουρανό το βράδυ δεν είναι όλα άστρα. Υπάρχουν και πλανήτες. Και ποια είναι η διαφορά του πλανήτη από τα άστρα. Δεν είναι γνωστά δεδομένα αυτά, σαν και καλά, ούτε το δίνει για να τα ξέρει μόνο. Άρα ο συνδυασμό αυτών των δύο παραγόντων, με τη λογική και τη φιλοσοφία που είπα και στην αρχή, να ξοδέψουμε χρόνο και για την εκλογημένη στιγμή, μην το φοβηθούμε, να το πω έτσι, μην κάνουμε οικονομία σε αυτό, μην ζουμπνευτούμε για αυτό το θέμα, γιατί κακά τα ψέματα όμω δεν είναι αρκετό, δεν μα φτάνει για να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και αρχίζοντας να σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα, ξεκίνησα να γράφω ένα βραδάκι, μάλιστα, εκεί καθόλου, να κάνω μια τέτοια σύνοψη. Λίγο πριν βγήκε το πρώτο βιβλίο, το παιδικό βιβλίο, για την ζωή των αστεριών, και αυτό το πρώτο ξεκίνημα ήταν η μαγιά για να το δουλέψω αφού εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο και άρεσε και καλά, τέλος πάντων. Που ήταν ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο, ήταν ένα μαθηματικό βιβλίο και ένα φίλμα. Αφιερωμένο στα παιδιά, δεν ήταν κάτι. Ήταν παιδικό βιβλίο, ας το πω έτσι. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό το βιβλίο. Και ξεκίνησα να το δουλεύω ακριβώς σε αυτή τη βάση. Βάζοντας αυτόν τον τίτλο που λέγεται Στη γειτονιά του ουρανού, γιατί ακριβώς θέλω να μιλήσω για τα αντικείμενα που είναι, που βλέπουμε στον ουρανό. Και αναφορά στα ουράνια σώματα, κλέβοντας λίγο εδώ πέρα για τον Καζαντζάκη, έτσι, την αναφορά στον Γκρέκο. Αλλά ακριβώς για να εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτό το βιβλίο, γιατί αλλιώς από μόνο του στην γειτονιά του ουρανού μπερδεύει. Υπάρχουν πολλά βιβλία αστυνομίας. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι η αγορά είναι γεμάτη βιβλία αστυνομίας και ήταν ένα θέμα το συγκεκριμένο βιβλίο να είναι μια επανάληψη. Θεώρησα λοιπόν σωστό το πέρα να μην είναι μόνο στο κείμενο, αλλά να γίνει να ενισχυθεί με τη φωτογραφία. Όσο περισσότερο γίνεται. Και σε αυτή την σκέψη βρήκα συνεργάτη και βοηθό τον Ηλία τον Καρατζούλη, έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας φωτογράφος και ο οποίος ενδιαφέρεται και αγαπά πραγματικά και την αστρονομία και την αστροφωτογραφία. Οπότε ο Ηλίας όχι μόνο έδωσε τις δικές του πρωτότυπες φωτογραφίες που τις έχει βγάλει με το δικό του τηλεσκόπιο και τα δικά του ειδικά φωτογραφική μηχανή και το καθεξής, αλλά ήταν και αυτός που έκανε την έρευνα, που βρήκε τις φωτογραφίες με τη σωστή ανάλυση και έτσι όπως πρέπει να είναι. Γιατί όλο το υλικό κάτω είναι ενοικιωμένο, αλλά είναι μια διαδικασία που αναλύει την ανάλυση που χρειάζεται για να μπορέσει να εκτυπωθεί η φωτογραφία όσο έχει. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πώς το χαρτί θα εκτυπωθεί. Ας πούμε, αν δείτε μέσα στο βιβλίο, υπάρχει κάπου η εικόνα που μένα με εντυπωσίασε πιο πολύ από όλα. Παρόλο που δεν το είχα κάνει, που είναι η εικόνα του Δία και έχει μπροστά έναν από τους δορυφόρους. Πώς αυτό θα φανεί στο χαρτί καθαρά για να καταλάβει, γιατί ψηφιακά δουλεύει. Ήταν λοιπόν ζητούμενο που νομίζω ότι ο Ηλίας έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Συνέβαλε αποφασιστικά σε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι μπόρεσε με τη δουλειά του αυτή να μην χαθεί όλη αυτή η εικόνα και η ομορφιά που υπάρχει στο σήμερα και να την δούμε σε ένα βαθμό και μέσα στα πλαίσια του βιβλίου. Τώρα, τι περιλαμβάνει το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε μια ιστορική εισαγωγή. Δεν είναι μια γενικά αναφορά στην αστρονομία, δεν είναι αυτό το στόχο.
Θα μου πείτε, ναι, θα μπορούσα να το κάνω σε τόσες σελίδες, είναι 20 ή 10. Έτσι. Το σκεπτικό ήταν μέσα από την ιστορία να απαντηθούν κάποιες βασικές ερωτήσεις που δείχνουν τη σύνδεση, τη σχέση μεταξύ της ιστορίας και διάφορων άλλων πραγμάτων, φαινομένων. Για παράδειγμα, να απαντηθούν ερωτήσεις όπως οι εξής. Γιατί αναπτύχθηκε η αστρονομία, τι ήταν αυτό που, όπως είπε ο κ. Βάρβολος, έκανε τους ανθρώπους από πολύ νωρίς να δουν τον ουρανό και να ξεκινήσει μια συστηματική μελέτη του ουρανού. Ποια είναι η σχέση της αστρονομίας με την ανθρώπινη κοινωνία και την ανθρώπινη δραστηριότητα, τον ανθρώπινο πολιτισμό. Πώς επηρεάστηκε αυτή γενικά από την εξέλιξη της επιστήμης και πώς επηρεάστηκε η αστρονομία την ίδια την εξέλιξη της επιστήμης. Πώς συνδέθηκε τέλος με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ήταν κάποια βασικά ερωτήματα δηλαδή, προσπάθησα να δώσω και να επικεντρωθώ σε αυτά για να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Να πω ότι δεν είμαι ιστορικός της επιστήμης, αν και μ' αρέσει και την διαβάζω και την μελετάω και πώς το λένε, είναι ένα από τα ενδιαφέροντα, ας πούμε, αντικείμενα. Η όλη μελέτη της, που έκανε να γράψω αυτή την ιστορική εισαγωγή ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά σε διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, με τα ημερολόγια. Είναι πολύ χαρακτηριστικά το πώς έπαιξε ρόλο η αστρονομία σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι το πράγμα που ζούμε και σήμερα. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα διάφορα ημερολόγια και ο καθορισμός επηρεάστηκαν από την ίδια την κοινωνική εξέλιξη του κάθε λαού. Ας πάμε το Ιουδαϊκό ημερολόγιο, συνδυάστηκε με το Πάσχα, το δικό μας, έτσι, η όλη συζήτηση, όπου στην αρχή είναι ένας νομαδικός λαός, ξεκινάει το ημερολόγιο τους ως σεμινιακό, όπως και άλλη νομαδική ΑΕ, όπως και η Άνωση, για παράδειγμα, και με την αλλαγή της οικονομικής του δραστηριότητας και την εξέλιξή τους, έτσι, προχωράμε στο ηλιακό ημερολόγιο που συνδέεται με τον ήλιο. Εδώ όμως υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή το ένα είναι ότι το 29 ημέρες ο κύκλος, η περιφορά της Σελήνης δίνει γύρω από τη Γη. Για κάποιο λόγο συνεχώς ένα φαινόμενο γύρω από τον ήλιο. Και στο τσάφτο το είπε στο λάθος το βιβλίο. Είναι ένα τα λάθη. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό. Είναι σωστό, συγγνώμη. Γυρίζει γύρω από τον ήλιο και η Σελήνη. Ναι, εντάξει, αλλά... Όχι, άμα δεις την τροχιά της χωρίς τη Γη, μια τέλεια έλλειψη. Πολύ μικρές διαταραχές. Λοιπόν, και τέλος της αντίδρασης, αν παραπλασιάσουμε το λόγο του κανονισμού, υπάρχει μια διαφορά. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πώς, ας πούμε, θα ορίσεις, πρώτα απ' όλα το πιο βασικό είναι πώς οι μήνες θα μείνουν στη σωστή εποχή. Γιατί θα πω στους άλλους που είναι πιο χαρακτηριστικό αυτό το πρόβλημα, πώς το λέμε. Ή πώς θα ορίσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες που σχετίζονται με γιορτές. Εκεί λοιπόν οι Ιουδαίοι το απαντήσανε φτιάχνοντας ένα σύνθετο ημερολόγιο, που είναι και σήμερα το επίσημο ημερολόγιο του κράτους του Ισραήλ και το θρησκευτικό ημερολόγιο του Ιουδαϊσμού παντού, το οποίο υπάρχει προσέξτε από το 359 μετά Χριστό, όπως αποφασίστηκε και από μια ιεραρχική επιτροπή υπό τον Ιουδαίο Πατριάρχη Χιλέλ Βίτα, και είναι ένα συνδυασμό από το δύο ημερολόγια, του Σελληνικού και του Ιλιακού. Προσέξτε τώρα, βασίζεται στον 19η κύκλο του Μέτωνα και έχει 12 έτη που αποτελούνται από 12 μήνες και 7 έτη που αποτελούνται από 13 μήνες. Αυτό είναι το σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή εδώ και κοντά 1500 χρόνια, 1600 και παραπάνω, υπάρχει αυτό το ημερολόγιο όπως ορίστηκε τότε. Και βγαίνει μια διαδικασία εντελώς που τον ένα χρόνο έχουμε 12 μήνες, τον άλλο χρόνο έχουμε 13 μήνες κλπ. Προχθές μάθαμε ότι και οι Κινέζοι έχουν αντίστοιχα. 13 και 12 μήνες. Γιατί τώρα αυτές τις μέρες έχουν το νέο έτος του Κινέζικου. Αντίστοιχα θέματα είχαν και οι Άραβες. Γιατί προ-Ισλαμικά είχαν και αυτοί πάλι το σεμινιακό ημερολογικό νομαδικό λόγος. Το θέμα είναι ότι είχαν κάποιους ιερούς μήνες, που ήταν οι μήνες που έπρεπε να μεταφέρουν τα εμπόρια από την περιοχή της Ιεμένης και της έφερας περιοχές προς τις περιοχές που δεν είχαν. Έτσι. Και εκεί πέρα αναγκαζόντουσαν ένα συγκεκριμένο νούμερο να το
έχουν ως ιερό, δηλαδή να μην σκοτώνται μεταξύ τους. Να μην έχουν πόλεμο μεταξύ τους. Αυτός ο μήνας όμως με το σεληνιακό ημερολόγιο άλλαζε. Δεν μπορούσε να είναι σταθερός. Οπότε εκεί είχαν μια ανώπη διαδικασία που είχαν κάποιοι μια συγκεκριμένη φυλή που είχε τέλος πάντων τους άρχοντες της φυλής που κάθε όποτε άλλαζε ο μήνας βάζανε μια παραπάνω. Όχι συστηματικά, όμως μέσα από μια τελετή, μια διαδικασία, οπότε σταθεροποιούνταν. Με την επικράτηση του Ισλάμ, ο Μωάμεθ το άλλαξε αυτό. Και για να σταματήσει τις σχέσεις και να κόψει την δύναμη των αρχόντων που ήταν μεγαλύτερα, ας πούμε, και να μην συνδεθεί με τους Σουηδίους αυτό. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν στο πλανητικό κόσμο, έχουμε ένα ημερολόγιο που καλά. Και πλέον ο ιερός μήνας του Ραμαζανίου, για παράδειγμα, δεν είναι σταθερός, αλλά αλλάζει μέσα στις εποχές. Θα το δει στο καλοκαίρι, θα το δει στο χειμώνα, θα το δει στην άνοιξη και ούτω καθεξής ακριβώς γιατί βασίζεται σε ένα άλλο ημερολόγιο. Εμένα μου φάνηκαν πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά τα σώματα και πώς τα βλέπουμε και σήμερα μέσα στη διαδικασία και πώς συνδέονται με αστρονομικά φαινόμενα και πώς επηρεάζουν τελικά την ίδια την κοινωνία και την ανθρώπινο πολιτισμό. Άλλο ενδιαφέρον περιστατικό. Η Καθολική Εκκλησία υιοθέτησε το αριστοτελικό και το ρημαϊκό γεωκεντρικό μοντέλο, όπως ξέρουμε, και το ενσωμάτωσε στις Ελλάδες. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρήθηκε ότι ήταν αιτική, πολεμήθηκε, έτσι. Και όπως ξέρουμε και από την ιστορία από τον Γαλλία και τα λοιπά, οποιαδήποτε αφισβήτηση του γεωκεντρικού μοντέλου αποτελούσε αφισβήτηση τελικά των γεωγραφών. Οπότε η Ιερά Εκκλησία και το καθεξής. Οι μουσουλμάνοι στο Ισλάμ αντίστοιχα υιοθέτησαν το αριστοτελικό μοντέλο. Το θέμα όμως ποιο ήταν ότι εκείνο δεν ήταν καταγεγραμμένο σε κάποιες γραφές. Οπότε εκεί η αμφισβήτηση δεν πολεμόταν έτσι, με τον τρόπο που πολεμήθηκε αντίστοιχα από την κυρία την Καθολική Εκκλησία. Βλέπουμε εδώ δηλαδή πάλι την αλληλεπίδραση αυτών των πραγμάτων μεταξύ τους. Στο βιβλίο γράφουμε στην ιστορική εισαγωγή γίνεται αναφορά και σε διάφορα θέματα, είπα όπως και πριν, σε ουράνια αντικείμενα, στους αστέρες, στους καλύτερες, στις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Στοιχεία βασικά του ηλιακού μας συστήματος, γιατί το ηλιακό σύστημα δεν είναι μόνο οι πλανήτες και οι αστεροειδείς που έχουμε, είναι και άλλα σώματα, οι κομήτες, έτσι. Φαινόμενα που υπάρχουν, για παράδειγμα οι εκκλήσεις, πώς είναι, τι γίνεται και ούτω καθεξής, αλλά και άλλα αντικείμενα έξω από το ηλιακό σύστημα, όπως είναι για παράδειγμα τα αστερικά σμήνη, οι εξωπλανήτες, οι εξωπλανήτες είναι ένα πολύ σύγχρονο θέμα, το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο κ. Βάρκοβιτς πριν. Πώς θα κρατήσει ένα ζωντανό βιβλίο, όχι ένα νεκρό βιβλίο την ώρα που αλλάζει συνέχεια η γνώση που έχουμε πάνω στο θέμα. Η ανεκάλυψη εξωπλανητών είναι τεράστια. Συνέχεια ανακαλύπτουν καινούς και καινούριους. Όπως επίσης και όπως πληροφορίζει το έχουμε από τον James Webb τώρα για διάφορα θέματα. Έτσι. Άλλα ζητήματα τα οποία κάνει αναφορά είναι τα αντικείμενα του Μεσχέ. Είναι τα πιο λαμπρά σώματα που βλέπουμε στον ουρανό, τα πιο εκκλησιαστικά για τους αριστεχνες, αστρονόμους και αστροφωτογράφους. Μπορούμε να τα δούμε το γινόματι δηλαδή το καλοκαίρι. Και κλείνει το βιβλίο με τους αστερισμούς, όπου δεν κάνει αναφορά στους μύθους πολύ, πολύ λίγο, ας το πω έτσι. Επικεντρώθηκα λίγο στο πώς μπορούμε να προσανατολιστούμε. Και αυτό γιατί πλέον η νέα τεχνολογία και το διαδίκτυο μας επιτρέπουν πολύ εύκολα να ξέρουμε τον ουρανό. Κάτι που παλιά ήταν, όταν εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, είχαμε τους χάρτες, τους τριγυλούς εκείνους που μας δίνανε το τμήμα, ας πούμε, ψάχναμε να δούμε πού είναι ο λυκός για να μπορέσουμε να δούμε και την ώρα που είναι το τάδε αστερισμός, το αστερισμός. Σήμερα γίνεται έτσι με το κινητό σου τηλέφωνο, βάζεις το πρόγραμμα, το βλέπεις, αρκεί να ξέρεις να πεις ότι αυτός είναι ο πολικός. Για να γνωρίζεις μετά την εικόνα του ουρανού και να ξέρεις σε κάθε ώρα τι γίνεται και να δεις και πιο βαθιά από αυτά, να δεις και πράγματα που δεν μπορείς καν να τα δεις δηλαδή, γιατί οι χάρτες είναι πολύ πιο αναλυτικοί. Δύο παρατηρήσεις. Ένα ενδιαφέρον κατά την άποψη του στοιχείου του βιβλίου είναι η αναφορά στις διαστημικές αποστολές, που έχει νομίζω μια σημασία να το δείτε. Είναι πάρα πολλές στο βιβλίο του ηλιακού μας συστήματος. Έχουμε διαστημικές στήλες σε πάρα πολλούς πλανήτες αυτή τη στιγμή και ουράνια σώματα που παίρνουμε δεδομένα και από εκεί. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό γιατί πλέον δεν είναι μόνο το τηλεσκόπιο που μας δίνει πληροφορία, αλλά και από κοντά. Και το δεύτερο, αυτό που υπόθηκε και πριν να μην το ξαναπώ, οι πηγές που υπάρχουν με αυτή την μορφή του QR codes
που μπορείς να δεις τα τελευταία δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχει στο διαδίκτυο της Έλεος, η λογική ήταν αυτή να είναι ένα ζωντανό βιβλίο και να μην αυριοτοποιεί του χρόνου, ας πούμε, δεν θα έχει κανένα νόημα να το πεις. Είναι κάτι το